Τώρα σε μια τέτοια περίοδο, το κάνουμε και σε κάποιους άλλους από την ερώτηση. Υπάρχει καλή και κακή βία? Κοίταξε. Έχουμε, έχουμε με ξαναρωτήσανε κάπου, ας πούμε. Έχουμε διαστρεβλώσει την έννοια βία. Βία είναι η ζωή η ίδια. Έρχεσαι στη ζωή με βίαιο τρόπο. Ανοίγεις τα μάτια σου με βία. Τι θα πει βία, τι θα πει καλή και κακή βία? Αυτά είναι μέτρα και σταθμά που τα ορίζουν το διάφοροι τύπου το συνερείο του Αντωνάκη. Κρανιοειδιώτες, Μπαλτάκι, Λαζαρίδηδες και διάφοροι τέτοιοι. Ούτως ή άλλως είναι προβοκάτσια. Φαίνεται και είναι προβοκάτσια. Ο Βορύδης δεν είναι τυχαίο άτομο που προωθείται, να μην πω, θα τον έχουμε σε λίγο αρχηγό, να πούμε, της δεξιάς παρατάξεως. Τα τσεκούρια γεγονός. Και όχι μόνο αυτό, ήτανε ο διάδοχος του Μιχαλολιάκου στην ΕΠΕΝ. Του το είπα, του λέω αυτό. Ξαφνιάστηκε καταρχήν. Πρώτη φορά τον είδα να λίγο να βρίσκεται σε αμηχανία. Γιατί πάντα είναι έτσι, με αυτό το ηρωνικό το χαμογελάκι, πάντα. Μπορώ να σου πω, το μόνο που ευχαριστήθηκα ήταν αυτή τη στιγμή που είδα τον Βορύδη σε αμηχανία και τον Μπρετεντέρι, να πούμε, να αισθάνεται τόσο αθώος. Ναι. Και ο Μιχαλολιάκος θα με φώναζε, ας πούμε, θα πήγαινε, γιατί θα φοβηθώ τον Μιχαλολιάκο, να πούμε. Με την εμπειρία τόσων χρόνων πίσω σας, τελικά τα πράγματα πάνε καλύτερα ή χειρότερα, όσο περνάει? Χειρότερα. 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 Δηλαδή αυτό που λένε αυτοί για τη Χούντα, να είμαι και αυτά, και η Χούντα ήταν άθλια. Αλλά τουλάχιστον ήξερες με ποιους έχεις να κάνεις. Ήξερες ότι έχεις να κάνεις με καραβανάδες. Κανονίζεις την πορεία σου. Θες, θες, δεν θες, δεν θες. Ο μόνος τρόπος που σώζεις είναι να υπάρχει μια συλλογικός, δηλαδή συλλογική κουβερτούλα, ας πούμε, πολιτισμού. Και από εκεί μπορείς να δημιουργήσεις μια οντότητα, ας πούμε, σύγχρονη. Που να έχει μέσα και τεχνολογία. Τώρα, δηλαδή, τεχνοκρατικά θα το λύσουμε το θέμα? Τώρα δεν ξέρω αν είμαι προσωπικά, αν είμαι ακριβώς πολιτισμένο άτομο. Ξέρεις, είμαι και μυστήριος, ας πούμε. Μπορώ να είμαι εξίσου κάφρος με οποιονδήποτε άλλο κάφρο. Θεός δεν ξέρει τίποτα. Ή και αν ξέρει, πρέπει να είναι πολύ πούστης, ας πούμε, για να αφήνει τον κόσμο έτσι, να πούμε. Τι θα πει τώρα άγνωστη βουλή του Κυρίου, για όλα υπάρχουν απαντήσεις, κατάλαβες? Πώς λέμε άδεισο σε ψυχή του ανθρώπου, λέμε άγνωστη βουλή του Κυρίου. Γιατί πεθαίνουν τα παιδάκια, να πούμε, στην Αφρική η μαμά? Άγνωστη βουλή του Κυρίου, να πούμε. Δοκιμάζονται. Ποιοι δοκιμάζονται, γιατί? Ναι, συνενοχή. Ενοχή και συνενοχή. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Πώς τα φάγαμε, ρε πούστη, όλοι μαζί? Μόνο να τον δεις, άμα κάτσεις δηλαδή δίπλα στον μπάγκαλο, μπορεί να σου πει ότι μαζί τα φάγαμε, εσύ είσαι έτσι, να μην, και αυτός είναι σαν γομάρι. Τρώει κάθε μέρα, καλά ο μπάγκαλος. Ο άλλος που φάγε το μισό, πληρώνει και τα γαμισιάτικα του μπάγκαλου. Το γιαούρτι, κάνω μια παρένθεση, ας πούμε. Είναι μια ιδιότυπη ελληνική πατέντα, η οποία δεν είναι βία ακριβώς, όπως την εννοεί ο Δένδιας. Δεν ήρθα, κύριε, να σε κοπανίσω, να βγάλω αίμα, να πάρω μια πέτρα, να σου πάω στο κεφάλι, να μου. Ένα γιαουρτάκι σου ρίχνω. Σε ευτελίζω, σου εφιστώ την προσοχή, σε προειδοποιώ ότι, κύριε, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Και την άλλη φορά μπορεί να μην έρθω με γιαούρτι. Κάνε τη δουλειά σου καλά. Στο αρχαίο θέατρο αυτό γινόταν πάντα. Ήταν μέσα στο προτσές που λέμε. Η πολιτική δεν είναι για να ασχολείται ο κόσμος μέρα νύχτα με την πολιτική και τους πολιτικούς. Η πολιτική είναι για να διαχειρίζονται με καλό τρόπο, με ωφέλιμο, για το Δήμο, για την πολιτεία, ας πούμε, και τους πολίτες τρόπο, τα πράγματα, ούτως ώστε ο κόσμος, ας πούμε, να μην χρειάζεται να ασχολείται με αυτούς.
Τι θα έλεγατε στον Μιχαλολιάκο, αν τον λέω αυτή μπροστά σας. Να πάει να γαμηθεί. Στον Βενιζέλο. Επίσης. Στον Τσίπρα. Να προσέξει η δεμή, να πάει η δεμή, να του πούμε να πάει να γαμηθεί για αυτόν. Δηλαδή από αυτούς δεν περιμένω τίποτα. Από το Σαμαρά, δηλαδή, για τους κρανιοειδιώτες γύρω-γύρω και από το Γομάρδο Βενιζέλο, δεν περιμένω τίποτα. Τα χειρότερα περιμένω. Από την αριστερά, όχι μόνο περιμένω σήμερα, αλλά απαιτώ σήμερα κάποια πράγματα. Και φαντάζομαι ότι δεν θα είμαι και ο μόνος. Βάλθηκες όλους να μας ξεκάνεις, όμως θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Δεν θα αρρωστήσουμε ποτέ. Κουφάλα, Γεωργιάδη. Μέχρι εκεί.